Με διαρκείς αποχιονισμούς σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Καρδίτσας επενεύει από τις 6 το πρωί με στόχο να αποκατασταθεί η οδική κυκλοφορία. Το χιόνι που άρχισε να πέφτει από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι το πρωί είχε φτάσει στα 15 εκατοστά στα Παιδινά και τα 30 εκατοστά στις κορυφές των Αγράφων. Μέχρι το μεσημέρι, σήμερα Πέμπτη, θα έχει ολοκληρωθεί ο αποχιονισμός σε όλο το Παιδινό οδικό δίκτυο και μέχρι τις 3 η ώρα αργά το μεσημέρι θα τελειώσουμε τον αποχιονισμό και στις ορεινές περιοχές. Το ύψος του χιονιού στον κάμπο είναι περίπου 15 εκατοστά και στις ορεινές περιοχές, στη λίμνη Πλαστήρα 25 εκατοστά και περίπου 30 εκατοστά στις περιοχές του Τιμπάνου και του Αγίου Νικολάου, δηλαδή στους δρόμους που οδηγούν προς την Αργυθέα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που συνιστούμε στους φίλους οδηγούς και στον κάμπο και στο βουνό, πρώτα απ' όλα να μην αναπτύσσουν ταχύτητες, ακόμα και όταν βλέπουν το οδόστρωμα ότι είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή αποχιονισμένο, είναι ότι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή, 12 το μεσημέρι, η θερμοκρασία στον κάμπο της Καρδίτσας είναι -2 βαθμοί. Με απόφαση του νομάρχη, τα σχολεία έμειναν κλειστά. Ενώ πλέον από εδώ και στο εξής, τη μάχη θα δώσει ο κρατικός μηχανισμός για τον παγετό, ο οποίος ιδιαίτερα αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται ισχυρός. Όλοι οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντιληστικές αλυσίδες για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα τη νύχτα μετά τον παγετό. Φαίνεται ότι οι προβλέψεις για αύριο είναι καλύτερες. Σήμερα είχαμε τα σχολεία κλειστά σε όλο το νομό και στο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια. Ανάλογα με την εξέλιξη, αργά το βράδυ θα αποφασίσουμε και θα ενημερώσουμε έγκαιρα τους συμπολίτες μας.